Τραγικό θάνατο βρήκε ο κορυφαίος Έλληνας ορειβάτης Αντώνης Σικάρης στα Ιμαλάια, έχοντας μόλις κατακτήσει μια κορφή που αποκαλείται στέμα των Ιμαλαίων στα 8.167 μέτρα υψόμετρο. Ο κορυφαίος Έλληνας ορειβάτης άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα στο Νεπάλ κατά τη διάρκεια της κατάβασης στα 7.400 μέτρα, ύστερα από τεράστια σωματική και ψυχική προσπάθεια και έλλειψη πρόσθετου οξυγόνου, όπως ανακοινώθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούσε. Ξεκινώ τώρα άμεσα στις 24 Μαρτίου και πάλι για 11η φορά σε κορφή 8.000 μέτρων, με αυτή του Νταουλαγκύρη 8.167. Και αφού ολοκληρωθεί γύρω στα μέσα Μαΐου, θα προσπαθήσω μια δεύτερη που είναι επίσης στο Νεπάλ, το Μακαλού, που είναι 8.485 μέτρα. Το βουνό που ανέβηκε ήταν το Νταουλαγκύρη, που ανήκει στην οροσειρά των Ιμαλαίων και είναι η 8η υψηλότερη κορυφή του κόσμου. Σε αυτό το στόχο που κατάφερε να πετύχει, άφησε την τελευταία του πνοή ο Έλληνας ορειβάτης, που λίγο αφότου είχε καταφέρει να κατακτήσει την κορυφή, είχε αφιερώσει την επιτυχία του στους δικούς του ανθρώπους. Βρίσκομαι στην κορυφή του Νταουλαγκύρη, 8.167 μέτρα. Θέλω να αφιερώσω αυτή την κορυφή σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους ορειβάτες και στην μικρή μου είδα, την εγγονή μου. Ελίδα μου, είμαι στην κορυφή. Ο πάει είναι στην κορυφή. Ο Αντώνης Σίκαρης, λίγο πριν ξεκινήσει για την τελευταία του ορειβατική αποστολή, είχε μιλήσει στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, εκφράζοντας τη χαρά του για το νέο στόχο που είχε μπροστά του. Όταν αγαπάς κάτι και αφοσιωθείς αυτό, η αφοσίωση θα σου φέρει τις λύσεις. Ακόμα και τις δεξιότητες τις τέλειες να μην έχεις, ακόμα και την ικανότητα την τέλεια να μην έχεις, εάν αφοσιωθείς και αυτά θα αποκτήσεις, αλλά και η ίδια η ζωή θα σου φέρει τις λύσεις από μόνη της. Είναι, αν θέλετε, όπως λέω εγώ, η ζωή είναι άδικη σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά εκεί είναι δίκαιη και φέρνει πίσω το δώρο της επιτυχίας από αυτή την ίδια μας την αφοσίωση στο όνειρό μας.